Αλίγιστο και σιωπηλό, ανεβαίνει στα απότομα βράχια ο Τιτάνας Προμηθέας. Δύο δεσμοφύλακε, το κράτο και η βία, τον φέρνουν στον Κάφκασο, το θεόρατο βουνό που υψώνεται πάνω από τη μαύρη θάλασσα. Εδώ, πάνω σε έναν απόκρημνο βράχο, θα τον δέσει ο ύφεστο με σιδερένια δεσμά που καμιά δύναμη δεν θα μπορεί να σπάσει. Εδώ θα μείνει αιώνια αλυσοδεμένος γιατί τόλμησε να παραβεί την εντολή του Δία. Κανένας ως τώρα άνθρωπος ή Θεός δεν μπόρεσε να εναντιωθεί στη θέληση του Πατέρα των Θεών, όσο σκληρή κι αν ήταν. Ο Προμηθέας το έπραξε χωρίς να διστάσει. Όταν ο Δίας στέρισε από τους ανθρώπους τη φωτιά, ο Προμηθέας την έκλεψε από τους θεούς και τους στιχάρισε να την κρατήσουν για πάντα. «Πώς να τιμωρήσεις έναν ευεργέτη σκέφτεται ο ύφεστο, βαδίζοντα σκυφτός πίσω από του άλλου. Το έγκλημά του είναι ότι αγάπησε πολύ του ανθρώπου. Του έκανε ένα πολύτιμο δώρο, χωρί να σκεφτεί τον εαυτό του. Κι όμω ήξερε ότι θα πέσει πάνω του η οργή του Δία. Πονάει για το μεγάλο μάντι, τον φίλο, τον συγγενή. Ο Προμηθέας είναι και αυτό από θεϊκή γενιά, από του Τιτάνε, του προγόνου των Θεών του Ολύμπου. Ο σιδεράς Θεός καταργέται την τέχνη του που τον αναγκάζει τώρα να εκτελέσει αυτή τη φοβερή απόφαση. Αλλά δεν μπορεί να αντισταθεί στη θέληση του πατέρα του, του Δία, που κυβερνάει θεούς και ανθρώπους. Οι αλυσίδε που έχουν περάσει οι δεσμοφύλακε στα πόδια του Προμηθέα χτυπούν πάνω στις πέτρες μονότονα σαν θλιβερό τραγούδι. Ο ύφεστο δυσκολεύεται περισσότερο από όλου να ανέβει την απόκρυπνη πλαγιά Σταματάει που και που για να ξεκουράσει το πόδι του. Είναι κουτσό από παιδάκι. Έτσι γεννήθηκε. Κουτσό και άσχημος. Και η μάνα του Ηρα, από την τροπή τη, τον γκρέμισε από τον όλυμπο. Πέφτοντα από αυτό το τρομερό ύψο, βυθίστηκε στη θάλασσα, όπου είχε την τύχη να τον βρουν δύο πανέμορφε νύμφες, η θέτηδα και η ευρυνόμη. Στα τρυφερά του χέρια μεγάλωσε, στα βάθη του ωκεανού φτιάχνοντας όμορφα πράγματα μέσα στις υποβρύχιες πηλιές. Ο ύφεστο είναι σπουδαίος τεχνίτης. Η φύση αναπλήρωσε με μια σπάνια ευαισθησία την ομορφιά που έλειπε από το σώμα του. Η καρδιά του είναι γεμάτη συμπόνια για τους δυστυχισμένους, ίσως γιατί είναι ο μόνος αθάνατος που έχει νιώσει πόνο. Εκεί στα βάθη της θάλασσας έφτιαξε κάποτε ένα χρυσό θρόνο για τη μητέρα του την Ήρα. Τότε οι θεοί του Ολύμπου, μετανιωμένοι, τον κάλεσαν να επιστρέψει στον Όλυμπο. Όμω ο ύφεστο δεν συμπαθούσε πια τα βουνά. Αν και τον έφεραν στον Όλυμπο με τιμέ, εκείνο προτιμούσε να περνάει τον καιρό του στο εργαστήριό του στη λίμνο. Η θλιβερή πομπή φτάνει κάποτε στην παγωμένη κορυφή του βουνού. Κανεί ω τώρα δεν έχει πατήσει σε αυτή την άγρια ηρεμιά. Ούτε ζώο, ούτε φυτό μπορεί να ζήσει σε αυτόν τον σκληρό τόπο είναι γεμάτος κοφτερές πέτρες, απότομους γκρεμού και βράχια. Ένας πέτρινος κόσμος μπροστά στο χάος, σε απόλυτη σιωπή. Το μόνο που ακούγεται είναι το ουλιαχτό των ανέμων. «Εδώ θα τον καρφώσουμε», λέει το κράτος, «μπροστά στον κρεμό, σε αυτόν τον γυμνό βράχο, να τον δέρνει ο άνεμος». «Ήφεστε, η σειρά σου τώρα, δες τον γερά τον κλέφτη, βάλ του στα χέρια και στα πόδια σίδερα βαριά, να πετρώσει ακίνητος. Βάλε και στο στήθος του μια σιδεριά να το κρατάει όρθιο και άγρυπνο. Σαν σκιάχτρο θα κρέμεται αιώνια πάνω από τη μαύρη θάλασσα για να φοβίζει όσους σκεφτούν να παραβούν το θέλημα του Δία. Ο Προμηθέας μένει σιωπηλός και αγέροχος. Το βλέμμα του είναι στυλωμένο μακριά, σαν να μην υπάρχει κανείς γύρω του. Ο ύφεστος κοιτάζει με δέος το ατάραχο πρόσωπο του Τιτάνα. Πώς να καρφώσω στην πέτρα ένα θεό, αναστενάζει. Αργής, φωνάζει το κράτος. Θα θυμώσει ο Δίας. Με βαριά καρδιά ο ύφεστο περνάει τους χαλκάδες στα χέρια και στα πόδια του φίλου του. Προμηθέα, χωρίς να το θέλω, θα σε καρφώσω σε αυτόν εδώ τον άγριο βράχο. Τη μέρα ο ήλιος θα σε καίει ανελαίητα, η νύχτα θα σε παγώνει. Το μαρτύριό σου δεν θα έχει τέλος. Κανείς δεν έχει τη δύναμη να σε σώσει. Μην τον λυπάσαι, λέει απότομα το κράτο. Θα πρέπει να τον μισεί που πρόδωσε την τέχνη σου στου ανθρώπου. Ω τώρα, μόνο εσύ ήξερε να λιώνει τα μέταλλα στη φωτιά, να φτιάχνεις ανίκητα όπλα, περίτεχνα κοσμήματα και θρόνους. Δεν με πειράζει. Η τέχνη έχει μεγαλύτερη αξία αν τη μοιράζεσαι με άλλου. Ο προμηθεία χάρισε απλόχερα τι γνώσει σου στον κόσμο. Είναι αγαπημένο φίλο και συγγενή μου. Το κράτο θυμώνει με αυτήν την απάντηση. Το άσχημο πρόσωπό του παραμορφώνεται από το μίσο. Είναι εχθρό, πανούργο και διάντροπο. Τόλμησε να τα βάλει με τον πατέρα των Θεών. Θέλησε μόνο να βοηθήσει του δυστυχισμένου θνητού να ζουν καλύτερα. Πρέπει να τιμωρηθεί τόσο σκληρά. Έτσι αποφάσισε ο Άρχοντα του κόσμου. Εμά δεν μα πέφτει λόγο. Είναι άδικη η απόφαση. Πρόσχε πω μιλά, Θέλεις να έχεις και εσύ την ίδια τύχη? Αυτά παθαίνει όποιος έχει δική του γνώμη και νομίζει πως είναι ανώτερη από του Δία. Ο ύφεστο αναστενάζει. Με αργέ κινήσεις αρχίζει να καρφώνει τους χαλκάδες στο βράχο. Σαν βροντές αντιχούν στην ερημιά τα χτυπήματα του σφυριού του. Η βία δίπλα παρακολουθεί βουβή. Άγρια χαρά λάμπει στο βλέμμα της. Κοιτάζει αχόρταγα το μαρτύριο του Θεού. Ο ύφέστο περνάει τώρα μια σιδερένια βέργα στο στήθος του Προμηθέα. «Ωραίο θέαμα», γελάει σαρκαστικά το κράτος. «Σφίξ τον γερά, να τη νιώσει τη δύναμη του Δία». Ο Προμηθέας είναι πια ζωσμένος στα σίδερα. Ο ύφεστο ρίχνει μια τελευταία ματιά στο φίλο του. Περήφανο στέκει το Τιτάνας πάνω στο βράχο. Οι αλυσίδε που έδεσαν τα μέλη του δεν κατάφεραν να υποδουλώσουν την ψυχή του. Μένει ατάραχο σαν να μην τον αγγίζει τίποτα. Ο Θεός του σίδερου και της φωτιάς αισθάνεται μικρός μπροστά του. Αυτός δεν μπόρεσε να εναντιωθεί στη θέληση του Δία. Φεύγει με κατεβασμένο το κεφάλι. Ο Προμηθέας περιμένει αμήλυτος να φύγουν όλοι. Μετά μόνος στην ερημιά ξεσπάει. Μια τρομερή κραυγή βγαίνει από το πονημένο του στήθος. «Άγιε θέρα, γη και ουρανέ, κοίταξέ με». «Κοιτάξτε τι παθαίνει ένας θεός από τους θεούς», αυτό είναι το τίμημα της αγάπης. Αιώνια θα βασανίζομαι γιατί έδωσα δύναμη στους αδύναμους. Φώτισα τα σκοτάδια τους, ζέστανα τα παγωμένα τους σπίτια. Τους έμαθα να σκέφτονται και να φυλάγονται από τους κινδύνους. Ναι, τους αγάπησα τους ανθρώπους και τους βοήθησα με όλη μου την ψυχή. Και ας ήξερα τι με περίμενε και τι με περιμένει ακόμα. Ξάφνου ένα απόκομο άρωμα τυλίγει τον προμηθέα. Βλέπει εκστατικός ένα φτερωτό άρμα να κατεβαίνει από τον ουρανό. Ένα άρμα χωρίς άλογα. Το οδηγεί με τη δύναμη του νου του μονάχα ο Τιτάνας Οκεανός. Ο Οκεανός, ο ουράνιος ποταμός που περιβάλλει τη γη και της δίνει ζωή με τα θεϊκά νερά του, έρχεται να τον βοηθήσει μαζί με τις κόρες του, τις πανέμορφες Οκεανίδες. Οι Οκεανίδες είναι αναστατωμένες. Ο χτύπος του σφυριού που κάρφωνε τον Προμηθέα έφτασε ως μέσα στις πηγές τους όπου αναβλύζουν οι πηγέ που γεμίζουν τι θάλασσε και τα ποτάμια. Ήρθαν ξυπόλοιτε από τη διασύνη του. Θέλουν να μάθουν γιατί καταδικάστηκε σε τέτοιο μαρτύριο. Έκλεψε τη φωτιά από του Θεού και την έδωσε στου ανθρώπου. Ένα επιφόλημα θαυμασμού, σαν ουράνια μελωδία, αντιχεί στου έρημου βράχου. Τόλμησε να τα βάλει με του Θεού για να βοηθήσει του ανθρώπου. Κάποιο πρέπει να βοηθήσει αυτού που έχουν ανάγκη. Ο Δία δεν ασχολήθηκε ποτέ μαζί τους. Εγώ τους έδωσα νου και σκέψη. Πριν ήταν όπως τα νύπια. Έβλεπαν και δεν καταλάβαιναν. Όλα τα πράγματα γύρω τους ήταν αόριστα σαν μορφές ονείρων. Η γνώση άνοιξε τα μάτια τους και άρχισαν να ζουν με συνείδηση στον κόσμο. Οι ωκεανίδε ακούν τον προμηθέα συλλογισμένε. Τα γαλάζια τους μάτια σκοτεινιάζει ένα μαύρο σύννεφο θλίψης. Ο Προμηθέας είναι εξάδελφός τους γιο του αδερφού του πατέρα του, του Ιαπετού. Η καταδίκη του τη έχει συγκλονίσει. Ακόμα περισσότερο γιατί δεν βρίσκουν κανένα φταίξιμο στον σοφό Δεν έκανε κακό. Του έμαθε να σκέφτονται. Άλλαξε τη ζωή του. Του δίδαξα όλε τι τέχνε που γνώριζα. Του έμαθα να γιατρεύουν τι αρρώστιε, να αντιμετωπίζουν του κινδύνου. Του ελευθέρωσα από του φόβου του. Έβαλα στην ψυχή του την ελπίδα. Οι ωκεανίδε κοιτάζουν τον προμηθεά συγκινημένε. Κανένα Θεό δεν συμπόνεσε τόσο τα φτωχά πλάσματα τη γη. Είναι μεγάλο δώρο η ελπίδα για του θνητού, προμηθέα. Του αγάπησε πολύ του ανθρώπου. Θυσίασε τον εαυτό σου για χάρη του. Κανένα Θεό ω τώρα δεν έδειξε τέτοια αγάπη. Πώ είναι δυνατόν να σε τιμωρήσουν γι' αυτό. Έτσι πληρώνει ο αρχηγό του Ολύμπου τι ευεργεσίε. Ξεχνάει πόσο τον βοήθησα και εκείνον κάποτε, τότε που πολεμούσε με τον Κρόνο. Το μυαλό του Προμηθέα στο μακρινό παρελθόν. Τότε που πολέμησε στο πλευρό του Δία, μόνος αυτός από τους Τιτάνες. Σαν Μάντης που ήταν τότε, είχε προβλέψει ότι ο Δίας θα νικήσει. Γι' αυτό τον ονόμασαν Προμηθέα. Το όνομά του σημαίνει αυτός που προβλέπει. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Δηλαδή, από την αρχή του κόσμου, όπως τη φαντάζονταν τα αρχαία χρόνια οι Έλληνε. Στην αρχή υπήρχε το χάος και μέσα από το χάος αναδύθηκε η μητέρα Γη, που γέννησε τον γιο της στον ουρανό ενοκιμόταν. κοιμόταν. Κοιτάζοντάς την με αγάπη πάνω από τα ψηλά βουνά, ο ουρανός έριξε πάνω της γόνιμη βροχή και η γη γέννησε χορτάρι, λουλούδια και δέντρα με τα ζώα και τα πουλιά που τέριαζαν σε κάθε τόπο. Η ίδια βροχή σχημάτισε τα ποτάμια και γέμισε τις λακκούβες με νερό. Έτσι έγιναν οι λίμνες και οι θάλασσες. Μετά ο ουρανός και η γη παντρεύτηκαν και με τον καιρό έκαναν παιδιά. Η πρώτη τους προσπάθεια όμως δεν ήταν και τόσο πετυχημένη. Από την ένωσή τους γεννήθηκαν τέρατα, οι εκατόχειρες, όπως ο Βριάριος, ο Κότος και ο Γης ονομάζονταν και γίγαντες και είχαν καθένα τους 50 κεφάλια και 100 χέρια. Από την ίδια γενιά ήταν και οι κύκλοπες, οικοδόμοι θεόρατων τυχών και σιδηρουργοί, μονόθαλμοι όλοι, με τεράστια δύναμη και τρομερή φωνή. Πήραν ονόματα όπως ήταν Βρόντις, Στερόπης και Άργης και ζούσαν στα σπήλια των ηφαιστείων. Ο ουρανός τρόμαξε όταν είδε τα παιδιά του. «Τι τέρατα είναι αυτά», φώναξε στη γυναίκα του. «Τι θα πει ο κόσμος». Δεν το χωρούσε ο νους του που βγήκαν τόσο άσχημα παιδιά από αυτούς τους δύο όμορφους γονείς που τους θαύμαζε ολόκληρο το σύμπαν. Ο ουρανός ήταν υπέροχος με τα γκριζογάλανα μάτια του και η γη αληθινή καλονή. Όλα τα πλάσματα του σύμπαντο ήταν ερωτευμένα μαζί του. Ο άρχοντα του κόσμου ήταν απαρηγόρητο. Όταν κοίταζε τα παιδιά του, στενοχωριόταν και κοκκίνιζε από ντροπή. Στο τέλο, για να μην τα βλέπει και συγχύζεται, τα έκλεισε στον τάρταρο ένα σκοτεινό μέρο βαθιά μέσα στη γη. Τα επόμενα παιδιά του ήταν όμορφα και δυνατά. Οι Τιτάνε, έξι αγόρια και έξι κορίτσια στην αρχή. Ο ουρανό τώρα έλαμπε από χαρά. Για να γιορτάσει τη γέννησή του, έριξε μέσα σε μια νύχτα εκατομμύρια αστέρια στην ποδιά τη γη. Ο πρώτο Τιτάνα ήταν ο ωκεανό, ένα θεό ποταμό που αγκαλιάζει τη γη και γέμιζε με τα αερά του νερά τι θάλασσε και τα ποτάμια. Τα υπόλοιπα αγόρια ήταν ο Κίος και ο κρύο, πνεύματα των βουνών, ο φωτεινό υπερίων, ο Ιαπετός και ο Κρόνος, ο νεότερο από όλου. Τα κορίτσια πάλι ήταν η Μνημοσύνη, η Δίκαια Θέμης, η Ρέα, η Ουράνια Θεία, η Αστραφτερή Φίβη και η Γλυκιά Τυθής. Οι Τιτάνες ήταν αθάνατοι. Άλλοι από αυτούς ήταν πλάσματα του αέρα, άλλοι των νερών, άλλοι κατοικούσαν στα δάση και άλλοι στα λιβάδια. Μερικοί από τους πρώτους Τιτάνες παντρεύτηκαν τις αδελφές τους. Ο με την Τιθή γέννησαν τις Οκεανίδες, πανέμορφες νύμφες αμέτρητες σαν τα κύματα της θάλασσας. Ο Υπερίον και η Θεία γέννησαν τον ήλιο, τη Σελήνη και την Ιό. Ο Ιαπετός, ο πιο ανθρωπόμορφο Τιτάνας, παντρεύτηκε την Οκεανίδα κλειμένη και έκαναν τέσσερι γιου. Το δυνατό Άτλαντα, που ήξερε καλά τα βάθη τη θάλασσα, τον υπερήφανο Μενίτιο, που βρήκε τραγικό θάνατο για την ασεβιά του, τον Προμηθέα, που γνώριζε τι μυστικέ σκέψει τη γη, και το δίδυμο αδελφό του, τον Επιμηθέα. Όμω η γη είχε θυμώσει με τον ουρανό που είχε φερθεί τόσο άσχημα στα πρώτα της παιδιά. Μπορεί να ήταν τέρατα, αλλά εκείνη τα αγαπούσε. Γι' αυτό ξεσήκωσε τους τιτάνες εναντίον του. Ο πατέρας σας νομίζει πως η ζωή είναι μόνο για τους όμορφους. Είναι σκληρός και άδικος. Είναι επικίνδυνο να κυβερνάει τον κόσμο. Και τους έπεισε να πάρουν την εξουσία από τον ουρανό και να ελευθερώσουν τα αδέλφια τους. Οι τιτάνες συμφώνησαν και με αρχηγό τον Κρόνο έριξαν από τον θρόνο του τον ουρανό. Ύστερα απελευθέρωσαν τους κύκλοπες και τους Εκατόχειρες και έδωσαν στον Κρόνο την κυριαρχία. Όταν όμως ο Κρόνος κάθισε στο θρόνο, τα ξέχασε όλα. Έκλεισε πάλι στον Τάρταρ τα άσχημα αδέλφια του και παντρεύτηκε τη Ρέα μία από τι αδελφές του. Τότε η μητέρα Γη και ο πατέρας του ουρανό προφήτεψαν ότι θα είχε κι αυτός την ίδια τύχη. Ένας από τους γιου του θα του έπαιρνε την εξουσία. Ο Κρόνος φοβήθηκε. Του άρεσε πολύ να είναι βασιλιά και να έχει στα πόδια του όλο τον κόσμο. Δεν θα επέτρεπε σε κανένα να χαλάσει την ευτυχία του. Κι έτσι, για να κοιμάται ήσυχο, καταβρόχθηζε τα παιδιά που γεννούσε η Ρέα. Κατάπιε την Εστία, τη Δήμητρα και την Ήρα και ύστερα τον Άδη και τον Ποσειδώνα. Η Ρέα εξοργίστηκε. Όταν ήταν έτοιμη να γεννήσει το τρίτο τη γιο, έτρεξε στη μάνα τη τη γη για να τη βοηθήσει. Μητέρα, Κρύψε με κάπου να γεννήσω, χωρί να το πάρει η είδηση ο χρόνο. Εσύ, που έχει γνωρίσει τον ίδιο πόνο, βοήθησε με να τον εκδικηθώ και για τα άλλα μου παιδιά. Η γη την αγκάλιασε τρυφερά και τη ψιθύρισε με τη βαθιά τη φωνή. Ισύχασε. Το παιδί που θα φέρει στον κόσμο θα γίνει ο μεγαλύτερο Θεό που έχει εμφανιστεί μέχρι τώρα. Η εξουσία του θα είναι απέραντη, η φύση και οι ουράνιες δυνάμεις θα υποτάσσονται στη θέλησή του. Όσο για τον χρόνο, πλησιάζει ο καιρό να πληρώσει για τα εγκλήματά του. Και την έστειλε να γεννήσει κρυφά στο όρος Λίκαιο τη Αρκαδίας, εκεί όπου τα πλάσματα δεν έχουν σκιά. Μόλι γεννηθεί το παιδί, άσυμε να το αναλάβω εγώ, είπε. Στον Κρόνο δώσε να καταπιεί πέτρα. Δεν θα το καταλάβει, είναι ανέστητο. Το μόνο που τον νοιάζει είναι η εξουσία. Η Ρέα γέννησε τον Δία μέσα στην καρδιά τη νύχτα, τον έλουσε στον ποταμό Νέδα και τον έδωσε στη Μητεραγή. Αυτή τον μετέφερε στην Κρήτη και τον έκρυψε στο δικταίο Άντρο, ένα σπήλαιο στο όρος Δίκτη, όπου τον ανέθριψαν τρεις νύμφες. Απ' έξω φύλαγαν το βρέφος του οι κουρίτες, οι νεαροί πολεμιστέ που έκαναν θόρυβο χτυπώντας με το δώρι την ασπίδα τους, για να μην φτάσει το κλάμα του μωρού στα αυτιά του κρόνου. Όπως τη συμβούλεψε η μάνα της, η Ρέα έδωσε στον Κρόνο μια πέτρα τυλιγμένη με ρουχαλάκια μωρού και εκείνο την κατάπια αμέσω, νομίζοντας ότι καταπίνει το νεογέννητο Δία. Ο Δία στρεφόταν με μέλι και με το γάλα μια νύμφη που είχε μορφή γίδα και ονομαζόταν Αμάλθια. Αγαπούσε πολύ τι τρει νύμφε που το μεγάλωναν, και όταν έγινε κυρίαρχο του σύμπαντο, χάρισε στην Αμάλθια μια θέση ανάμεσα στα άστρα. Έτσι δημιουργήθηκε ο αστερισμό του καιρο. Το ένα από τα κέρατά της το χάρισε στις άλλες δύο νύμφες, παραμάνεστο σε ένδειξη ευγνωμοσύνης. Το κέρας της αμαλθίας γέμιζε πάντα με τροφή και ποτό ό,τι επιθυμούσε αυτός που το κρατούσε. Οι νύμφες είχαν φτιάξει μια χρυσή κούνια για το Δία. Την κρέμασαν σε ένα πυκνό φιλοδέντρο για να μην μπορεί ο Κρόνος να τον δει από ουρανό και γη, ούτε από θάλασσα. Γύρω από την κούνια στεκόταν πάντα οι κουρίτες και σκέπαζαν με την πολεμική συναυλία τους τις φωνές του παιδιού. Αργότερα ο Δίας μετακόμισε σε ένα άλλο κριτικό σπήλιο στην Ήδη όπου μεγάλωσε ανάμεσα στους βοσκούς. Παλικάρι πια ξεκίνησε να βρει την Τιτανίδα Μύτη που ήταν σοφή και ζούσε δίπλα στο ρεύμα του ωκεανού. Τη βρήκε να κάθεται έξω από τη σπηλιά τη και να φυσάει ένα τεράστιο κοχύλι. Μια μαγευτική μελωδία τύλιγε όλο τον ωκεανό. Όταν η θεά έπαιζε μουσική με το κοχύλι της, τα κύματα, τα ψάρια και όλα τα πλάσματα του βυθού έμεναν ακίνητα για να την ακούσουν. «Χαίρε Δία, μεγάλε βασιλιά, πατέρα των θεών και των ανθρώπων», του είπε μόλις την πλησίαση. Ο Δίας ξαφνιάστηκε. Δεν ήταν ακόμη βασιλιάς, ήταν πολύ νέος για πατέρας. Και αυτοί, οι άνθρωποι, για τους οποίους μιλούσε η θεά, ποιοι ήταν. Οι άνθρωποι δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμα. Του είπε η Τιτανίδα, διαβάζοντα τη σκέψη του: Αυτά που σου είπα θα γίνουν στο μέλλον. Πρώτα πρέπει να ρίξει τον πατέρα σου από τον θρόνο και να ελευθερώσει τα αδέλφια σου. Και τον συμβούλεψε να ζητήσει από τη μητέρα του να τον κάνει ενοχώο του χρόνου για να μπορέσει να βάλει στο μελωμένο κρασί του ένα φάρμακο που προκαλούσε εμετό. Με αυτόν τον τρόπο θα ελευθέρωνε τα μεγαλύτερα αδέλφια του που είχε κατά πιο φοβερό πατέρα. Η Ρέα τον βοήθησε πρόθυμα και του έδωσε το φάρμακο που είχε συστήσει η μύτη. Την ώρα που ο Δία σερβίριζε το κρασί, το έβαλε στο κύπελο του χρόνου. Εκείνο το ήπια, ανυποψίαστο, έκανε μετό και έβγαλε την πέτρα και όλα τα άλλα παιδιά του ανέπαφα. Τα αδέλφια αγκάλιασαν το Δία με ευγνωμοσύνη. Εσύ μα έφερε πάλι στο φω, του είπαν. Ξαναγεννηθήκαμε χάρη σε σένα. Σε θεωρούμε πατέρα και αρχηγό μας. Ο Δία τότε θυμήθηκε τα προφητικά λόγια της νύμφη και άρχισε να καταλαβαίνει. Από τη στιγμή εκείνη, όλοι τον αποκαλούσαν πατέρα των Θεών, ακόμη και τα ίδια του τα αδέλφια. Έπειτα έκαναν οικογενειακό συμβούλιο και όλοι μαζί αποφάσισαν να πολεμήσουν τον Κρόνο και τους Τιτάνε. Έτσι άρχισε άλλο ένα πόλεμο ανάμεσα στου Θεού. Οι Τιτάνε διάλεξαν για αρχηγό του το θεόρατο Άτλαντα, γιατί ο Κρόνο δεν ήταν πια νέο. Ο Άτλαντα ήταν ο μεγαλύτερο αδελφό του Προμηθέα. Γνώριζε καλά τα βάθη τη θάλασσα και κυβερνούσε μια τεράστια ήπειρο με απότομε ακτέ, την Ατλαντίδα, που ήταν μεγαλύτερη και από την Ασία. Ο λαό του καλλιεργούσε μια απέραντη πεδιάδα στο κέντρο, που την τροφοδοτούσαν με νερό οι λόφοι. Οι κάτοικοι τη Ατλαντίδα ήταν πλούσιοι και ευτυχισμένοι. Είχαν ανάκτορα, λουτρά, υποδρόμου, ναού και περίφημα λιμάνια. Στην αρχή ήταν τίμοι και σεμνή παρόλα του τα πλούτη, αλλά μετά έγιναν σκληροί και άπλιστοι και αυτό έφερε την καταστροφή τους. Οι θεοί τους έστειλαν κατακλυσμό και μέσα σε μία μέρα και μία νύχτα η Ατλαντίδα βούλιαξε ολόκληρη και θάφτηκε κατά τη λάσπη. Στη θέση της δημιουργήθηκε μια τεράστια λίμνη, η Τριτονίδα. Ο Άτλαντας γλίτωσε από τον κατακλυσμό και έγινε τώρα αρχηγός των Τιτάνων στον πόλεμο με τους Ολύμπιους θεούς. Από όλου του Τιτάνε, μόνο ο Προμηθέα πολέμησε μαζί με τον Δία. Μάταια προσπάθησε να πείσει του αδελφού του να τον ακολουθήσουν. Είναι γραμμένο, του είπε, να νικήσει ο Δία. Η εποχή τη βασιλείας του Κρόνου τελειώνει. Και αυτό τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει. Η γη έχει κουραστεί από του σκληρού και άδικου βασιλιάδε. Τα λόγια του όμω έπεσαν στο κενό. Στο τέλο, ωστόσο, κατάφερε να πάρει μαζί του τον Επιμηθέα. Αν και ήταν δίδυμη, ο επιμηθέα ήταν εντελώ διαφορετικό από τον προμηθέα. Δεν σκεφτόταν ποτέ ή σκεφτόταν όταν ήταν πια αργά, όπω έδειχνε και το όνομά του που σήμαινε αυτό που σκέφτεται μετά. Αλλά είχε μεγάλη εμπιστοσύνη στον προμηθέα και τον ακολούθησε. Ο πόλεμο κράτησε δέκα χρόνια. Δέκα ολόκληρα χρόνια πάλευαν οι παλιοί θεοί, οι τιτάνε, από το όρο Όθρη και ο Δία με τα αδέλφια του από την κορυφή του Ολύμπου. Το δέκατο χρόνο η γη προφήτεψε ότι ο Δίας θα νικούσε αν έπαιρνε με το μέρος του τους θείους του τους κύκλοπες και τους εκατόχυρες που ήταν κλεισμένοι στον Τάρταρο. Ο Δίας τους ελευθέρωσε και αφού τους δυνάμωσε με νέκταρ και με αμβροσία τους ζήτησε να πολεμήσουν στο πλευρό των θεών του Ολύμπου. Δέχτηκαν με χαρά. Για να τον ευχαριστήσουν οι κύκλοπες του χάρισαν για όπλο τον κεραυνό χάρισαν και στον Άδη μια περικεφαλαία του σκότου που τον έκανε αόρατο και στον Ποσειδώνα μια τρίενα με την οποία φουρτούνιαζε τη θάλασσα όταν θύμωνε. Η μάχη ξανάρχισε. Οι θεοί και οι θεέ παρατάχτηκαν ο ένα απέναντι στον άλλον. Οι τρει εκατόχυρε με τα τριακόσια χέρια του έριξαν τρακόσιου βράχου στου τιτάνε. Μετά μπήκε στον αγώνα ο Δία με τον κεραυνό του. Ο θόρυβο τη μάχη ακουγόταν ω τα έγκατα τη γη. Από τη φωτιά των κεραυνών κόχλαζε η θάλασσα και περιδονίζονταν τα ρεύματα του ωκεανού. Η πυρκαγιά έφτασε ως το χάος. Οι άνεμοι σήκωναν πυκνούς στροβίλους σκόνης και οι λάμψεις του κεραυνού τύφλωναν τα έκπληκτα μάτια των Τιτάνων. Στο τέλος, με ένα έξυπνο σχέδιο του Προμηθέα, ο Δίας και τα αδέλφια του εχμαλώτησαν τον Κρόνο. Ο Άδης, αόρατος, φορώντας την υπερκεφαλαία του σκότους, του έκλεψε τα όπλα. Και ενώ ο Ποσειδώνα τον απειλούσε με την τρίνα, ο Δία τον χτύπησε με τον κεραυνό και τον σόριασε κάτω. Οι νικημένοι τιτάνε ρίχτηκαν στον τάρταρο. Ο Κρόνο, δεμένο, εξορίστηκε σε ένα νησί πέρα από τον ωκεανό και έμεινε για πάντα εκεί παρέα με του ανέμου. Και ο Άτλαντα, ο αρχηγό των τιτάνων στον πόλεμο, καταδικάστηκε να σηκώνει αιώνια στου ώμου του τον ουρανό πέρα στη Δύση, δίπλα στον κήπο των Εσπερίδων. Έπειτα ήρθε η εποχή της δημιουργίας των ανθρώπων. Ο Δίας ανέθεσε το έργο αυτό στον Προμηθέα. Ο σοφός Τιτάνας, με τη βοήθεια της Αθηνάς, έπλασε τους ανθρώπους όμοιους με τους θεούς. Τους έφτιαξε με πυλό και νερό και η Αθηνά έβαζε μέσα του ζωή. Έστελνε μια πεταλούδα στο σώμα που είχε πλάσει ο Προμηθέας και αυτή έμπαινε μέσα στον άνθρωπο και γινόταν η ψυχή του. Ο Δίας ήταν πολύ ευχαριστημένος. Του άρεσαν οι άνθρωποι, τους έβρισκε χαριτωμένου και επειδή εκτίμησε το ταλέντο του Προμηθέα, του είπε να πλάσει και πολλά ζώα της ξηράς, εκτός από αυτά που υπήρχαν ήδη. Όταν ολοκληρώθηκε η δημιουργία των πλασμάτων της γης, ο πατέρας των θεών έστειλε τους δύο τιτάνες, τον Προμηθέα και τον Επιμηθέα, να τα πρικήσουν με χαρίσματα. Ο Επιμηθέας ζήτησε από τον Προμηθέα να αρχίσει ο ίδιος πρώτος. Κι έτσι, όπως ήταν βιαστικός και αφηρημένος, έδωσε όλα τα χαρίσματα στα ζώα. Γι' αυτό τα ζώα βλέπουν, ακούν και μυρίζουν καλύτερα από τους ανθρώπους. Και έχουν γούνες για να ζεσταίνονται και όπλα στο σώμα τους που τα προστατεύουν από τους εχθρούς τους. Όταν ο Προμηθέας είδε ότι δεν είχε μείνει τίποτα για τον άνθρωπο και ότι ήταν αδύναμος και άοπλος απέναντι στη φύση, σκέφτηκε να του δυναμώσει το μυαλό του. Από τότε η σκέψη έγινε το όπλο των ανθρώπων και ήταν τόσο δυνατό αυτό το όπλο που τον έκανε κυρίαρχο της γης. Ο Προμηθέας Αγαπούσε σαν πατέρα του ανθρώπου, χαιρόταν να του βλέπει να προοδεύουν. Γι' αυτό του δίδαξε τι τέχνε και τι επιστήμε. Του έμαθε να φτιάχνουν πόλεις, να βγάζουν τα μέταλλα από τη γη, να ταξιδεύουν στη θάλασσα. Του αποκάλυψε τα μυστικά της φύση. Του έδειξε τα άστρα, τα βότανα, τα σημάδια του ουρανού και του ευνοϊκού ανέμου. Του δίδαξε τι σχέσει των αριθμών και τα σύμβολα των γραμμάτων για να μπορούν να γράφουν και να μεταδίδουν την πείρα και τις ιδέες τους στις επόμενες γενιές. Οι άνθρωποι με τη γνώση γίνονταν όλο και πιο δυνατοί και αυτό δεν άρεσε στον Δία. Τα αισθήματά του απέναντι τους άλλαξαν. Άρχισε να τους βλέπει σαν απειλή. Φοβόταν μήπως θελήσουν να γίνουν ίση με τους θεούς. Σκέφτηκε μάλιστα κάποτε να τους εξαφανίσει και να φτιάξει άλλους στη θέση τους. Και τότε πάλι ο Προμηθέας μεσολάβησε και με τα παρακάλια του κατάφερε να τους σώσει. Μια μέρα, στη Μικόνη, στον Αγρό με τις Παπαρούνες, οι άνθρωποι προσπαθούσαν να αποφασίσουν ποια μέρη του θυσιασμένου ζώου έπρεπε να προσφέρουν στους θεούς και ποια να κρατήσουν δικά τους. Επειδή δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν, ζήτησαν τη γνώμη του Προμηθέα. «Ας αφήσουμε τον Δία να αποφασίσει», απάντησε ενηγματικά εκείνος. Αμέσως, κομμάτια σε ένα μεγάλο τάβρο, βάζοντας σε ένα σάκο τα κόκαλα σκεπασμένα με ένα στρώμα λίπους, και σε έναν άλλο το κρέας σκεπασμένο με την κοιλιά του ζώου. Μετά κάλεσε τον Δία να διαλέξει. Αυτός γελάστηκε και πήρε το σάκο με τα κόκαλα. Από τότε στις θυσίες πρόσφεραν στους θεούς τα κόκαλα και το λίπος των ζώων. «Γε του ή απαιτού, που είσαι σοφός όσο κανένας άλλος. Βλέπω, καλέ μου φίλε, πως δεν ξέχασες ακόμη την τέχνη της απάτης», είπε ο Δίας οργισμένος. Και στο θυμό του πάνω στέρισε για πάντα από του ανθρώπου τη φωτιά. Αστρώνε το κρέα τους ομό, φώναξε, και η τρομερή φωνή του ακούστηκε σαν βροντί σε ολόκληρη τη γη. Η φωτιά ήταν ω τότε προνόμιο των Θεών. Οι άνθρωποι την έπαιρναν από τα δέντρα που χτυπούσε ο Δία με τον κεραυνό του. Τώρα όμω έπαψε να ρίχνει στη γη του κεραυνού του και άφησε τους ανθρώπου στο κρύο και στο σκοτάδι. Ο Προμηθέας έτρεξε τότε στην Αθηνά και ζήτησε τη βοήθειά της. «Σοφή Παλάδα», Αγαπημένοι φίλοι, βοήθησε με να μπω κρυφά στον όλυμπο. Είναι μεγάλη ανάγκη. Η Θεά τον κοίταξε ανήσυχη. Τα ωραία γαλανά μάτια τη σκοτίνιασαν. Τι συμβαίνει, Προμηθέα. Ξέρει ότι αυτό που μου ζητά είναι επικίνδυνο. Τι σκέφτεσαι να κάνει. Θέλω να πάρω μια σπίθα φωτιά και να τη δώσω στου ανθρώπου. Ο Δία θύμωσε και δεν στέλνει πια τη φωτιά στη γη. Του άφησε να πάγουν στο σκοτάδι. Η θεά τη Σοφία έμεινε για λίγο σιωπηλή. Το συμπαθούσε και εκείνοι τους ανθρώπους, γιατί είχε πάρει μέρος στη δημιουργία τους μαζί με τον Προμηθέα. Πιο πολύ όμως αγαπούσε τον Προμηθέα, γιατί αυτός τη βοήθησε να γεννηθεί από το κεφάλι του Δία. Όταν ήταν ο καιρό να γεννηθεί η Θεά, ο Δία ένιωσε φοβερό πονοκέφαλο εκεί που περπατούσε στι οχθέ τη λίμνη Τριτονίδα. Νόμιζε ότι κόντευε να σπάσει το κεφάλι του και έβγαζε τρομερέ κραυγέ που ακούγονταν σε όλο τον ουρανό. Πρώτο έτρεξε κοντά του ο Ερμή και αφού μάντεψε την αιτία του πόνου, φώναξε τον Προμηθέα που έβρισκε πάντα λύσει σε όλα τα προβλήματα, όσο δύσκολα κι αν ήταν. Ο Προμηθέας χωρί να χάσει καιρό, άνοιξε με το χάλκινο τσεκούρι του μια ρογμή στο κεφάλι του Δία, από που πετάχτηκε η Αθήνα πάνοπλη με μια φοβερή κραυγή που συγκλώνησε ολόκληρο τον κόσμο. Από τότε η σοφή Θεά ήταν πάντα μαζί του και τον προστάτευε. Για να του δείξει την ευγνωμοσύνη της, του δίδαξε αστρονομία, μαθηματικά, αρχιτεκτονική, μεταλλουργία και άλλες πολύτιμες τέχνες και επιστήμες και αυτός με τη σειρά του τις δίδαξε στους ανθρώπου. Αλλά αυτό που τη ζήτησε τώρα θα τον έβαζε σε μεγάλο κίνδυνο. Ένα κακό προέστημα τάραζε την ψυχή της. Σκέφτηκε στις συνέπειες Προμηθέα. Κανείς δεν παραβιάζει ατιμόρυτα μια εντολή του πατέρα των θεών. Τα σκέφτηκα όλα. Είμαι αποφασισμένος να βοηθήσω τους ανθρώπους όποιο και αν είναι το τίμημα. Δεν μπορώ να τους βλέπω να υποφέρουν. Σε παρακαλώ, βοήθησέ με. Η Αθηνά προσπάθησε να τον μεταπίσει. Μπροστά στην επιμονή του όμω, υποχώρησε και του έκανε τη χάρη. Τον έβαλε στον όλυμπο από μια κρυφή πόρτα και εκείνο ανέβηκε στην κορφή του, άναψε ένα δαβλό από το πύρινο άρμα του ήλιου, πήρε από το δαβλό ένα πυρωμένο κάρβουνο και το έκρυψε μέσα σε ένα κούφιο καλάμι. στερα έσβησε το δαβλό για να μην τον ανακαλύψουν και έφερε χαρούμενο στη φωτιά στου ανθρώπου. Όταν ο Δία είδε από ψηλά να ανάβουν φωτιέ στη γη, οργίστηκε πολύ. Γε του Ιαπετού, που είσαι ο πιο έξυπνο από όλου, γελά και πάλι. Γελά που πάλι με ξεγέλασε και έκλειψε τη φωτιά, είπε. Αλλά γι' αυτό σου το κατόρθωμα θα έρθει μεγάλη συμφορά σε σένα και σε όλο το γένο των ανθρώπων. Και από το θυμό του Δία μαύρισε ο ουρανό ω τα πέρατα του κόσμου. Αμέσω ο Δία πρόσταξε τον ύφεστο να φτιάξει μια πανέμορφη γυναίκα από πυλό. Έβαλε του τέσσερι ανέμου να φυσήξουν μέσα τη τη ζωή και όλε τι θέσει του Ολύμπου να τι τολίσουν. Η Αφροδίτη τη έδωσε θεϊκή ομορφιά και τη δύναμη να γοητεύει. Η Αθηνά την έντισε με ένα ωραίο κινητό πέπλο. Στι πλευρέ του κρέμασε λουλούδια και τη φόρεσε στο κεφάλι ένα χρυσό στεφάνι που του είχε φτιάξει ο ύφεστο μια παράμιλη τέχνη. Οι χάριτε και η πυθό στόλισαν το λαιμό τη με χρυσά περιδέραια. Ο Δία τη έδωσε φωνή και την ονόμασε Πανδώρα, γιατί όλοι οι θεοί τη είχαν κάνει ένα δώρο. Αλλά είπε στον Ερμή να βάλει μέσα τη τα ψέματα και μια ψυχή αδιάτροπη να ξεγελάει. Τη γυναίκα αυτή, την ωραιότερη που δημιουργήθηκε ποτέ, την έστειλε δώρο στον Επιμηθέα με συνοδό τον Ερμή. Ο Προμηθέας είχε προειδοποιήσει τον αδελφό του να μην δεχτεί κανένα δώρο από τον Δία, Κείνο όμω μπροστά στην ομορφιά τη Πανδώρα τα ξέχασε όλα. Κι έτσι, απερίσκεπτο όπω ήταν, έφερε πάλι συμφορέ στου ανθρώπου. Γιατί η Πανδώρα, περίεργη, άνοιξε το πιθάρι που ο προμηθέα με χίλιου κόπους είχε φυλακίσει όλα τα βάσανα που μπορούσαν να βρουν το ανθρώπινο γένο. Το είχε δώσει στον επιμηθέα να το φυλάει με την εντολή να μείνει κλειστό για πάντα. Αμέσω πετάχτηκαν έξω από το πιθάρι όλα τα κακά μαζί, σαν σύννεφο: τα κυρατιά η κούραση, η αρρώστια, η τρέλα, η κακία και το πάθος. Ως τότε, οι άνθρωποι ζούσαν στη γη χωρίς δυστυχίες και αρρώστιες. Τώρα αμέτρητες θλίψεις έπεσαν πάνω τους, σκορπίζοντας παντού το φόβο και το θάνατο. Και το μόνο που έμεινε στο βάθος του πειθαριού ήταν η ελπίδα, που την είχε κρύψει εκεί μέσα ο Προμηθέας για να αντέξουν οι άνθρωποι να μην πεθάνει η ψυχή τους. Από το άρμα κατεβαίνει τώρα ο ασπρομάλης οκεανό, ο αρχαιότερος τιτάνας ο ουράνιος ποταμός σπάνια εμφανίζεται στη γη. Είναι γέρος πια και ζει αποτραβηγμένος. Έχει κουραστεί να βλέπει εδώ και τόσου αιώνε την αδικία και τη βία να βασιλεύουν στον κόσμο. Αλλά μόλι έμαθε την τρομερή καταδίκη του ανιψιού του, του μεγάλου μάντι προμηθέα, έτρεξε αμέσω κοντά του. Για να τον βοηθήσει, σκέφτεται να πάει και να εικετέψει τον Δία αυτός που από το ρεύμα του γεννήθηκαν όλα τα ζωντανά πλάσματα της γης και που στα νερά του βυθίζονται όταν δύουν ο ήλιος και τα στέρια. Πονάω πολύ να σε βλέπω έτσι προμηθέα, δεμένο στο βράχο σαν κακούργο. Δεν με έφερε εδώ μόνο η συγγένεια. Ακόμη και αν δεν ήσουν συγγενείς μου, πάλι το ίδιο θα νοιαζόμουν για σένα, γιατί δεν πρέπει να εξαφανιστεί τελείω το καλό από τον κόσμο. Αλλά θέλω να μ' ακούσεις. Σκέψου τη θέση σου και πρόσεχε μην μιλά άσχημα για το Δία, γιατί θα σε βρουν μεγαλύτερε συμφορέ. Μπροστά του δεν θα είναι τίποτα αυτό που περνά τώρα. Είναι σκληρό, το ξέρει. Θα πάω αμέσω να τον δω και θα κάνω ό,τι μπορώ για να σε σώσω. Μεγάλη ωκεανέ, γε του ουρανού, το είπε και μόνο σου. Είναι σκληρό ο Δία, δεν θα σε ακούσει. Γι' αυτό φυλάξου και εσύ από την οργή του. Μπορεί να σε κάνει και σένα εχθρό του για τη συμπόνια που δείχνει. Είναι πολύ θυμωμένο μαζί μου. Πάντα ο ίδιο είσαι, Προμηθέα, λέει με ένα τρυφερό χαμόγελο ο ωκεανό. Ακόμη και τώρα πρώτα του άλλου σκέφτεσαι. Δεν κοιτά τον εαυτό σου. Θα πάω και πιστεύω ότι θα μου κάνει τη χάρη να σε λύσει από τα δεσμά σου. Προμηθέα κοιτάζει συγκινημένο το άσπρο κεφάλι του γέροντα. Σκέφτεται πω ο Δία είναι ανελαίητο και δεν θα σεβαστεί ούτε τα γερατιά του, ούτε την τιμή που θα του κάνει ο μεγάλος ωκεάνος να πέσει στα πόδια του Οικέτη δεν θα μπορέσει να τον σώσει ο γέροντα. Αλλά η παρουσία του στον Κάφκασο είναι πολύτιμη για το βασανισμένο Τιτάνα. Η αγάπη που βλέπει στα μάτια του ζεσταίνει την παγωμένη του ψυχή. Σε ευχαριστώ, Κιάνε. Πάντα θα σε ευχαριστώ και θα θυμάμαι το ενδιαφέρον και την αγάπη σου. Όμω δεν μπορώ να δεχτώ να κινδυνεύσει για μένα. Γι' αυτό τραβήξω μακριά από το κακό. Άσε με. Θα υπομείνω τη συμφορά μου μέχρι να περάσει ο θυμό του Δία. Τα λόγια μου Μπορεί να μαλακώσουν το θυμό του. Το ξέρεις κι εσύ. Μπορεί να κάνει θαύματα ένας καλός λόγος. Τη σωστή ώρα, όχι πάντα. Είναι νωρί ακόμα. Δεν πρέπει να πιέζεις μια ψυχή που βράζει από το πάθος. Άσε με να δοκιμάσω προμηθέα. Παρακαλεί βουρκωμένο ο ωκεανό. Δεν μπορώ να σε νιώθω μόνο και αβοήθητο. Δεν θα καταφέρει τίποτα, πίστεψέ με. Το μόνο που θα κάνει είναι να τον εξοργήσει περισσότερο. Κοίτα τη συμφορά μου και φυλάξω. Δεν θέλω να υποφέρει άλλο για μένα. Άσε με, φύγε. Ό,τι και αν μου πει, δεν αλλάζω γνώμη. Περίληπο ο ωκεανό ανεβαίνει πάλι στο άρμα του, ξέρει ότι τα λόγια του είναι μάταια. Ο Προμηθέας το έχει πάρει απόφαση να αντιμετωπίσει ολομόναχο τη σκληρή του μοίρα. Αφήνει όμω κοντά του για συντροφιά τη ωκεανίδε. Μείνετε μαζί του, όσο μπορείτε, λέει στι κόρε του. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε γι' αυτόν είναι να νιώσει ότι έχει φίλου που του στέκονται στη συμφορά του. Η παρουσία των φίλων είναι μεγάλη παρηγοριά. Η αγάπη κρατάει την ψυχή ζωντανή, δεν αφήνει την απελπισία να την κυριεύει. Πριν φύγει, ρίχνει άλλη μια θλιμμένη ματιά στη μοναχική μορφή που είναι καρφωμένη στο βράχο. Κανεί δεν πρέπει να είναι τόσο μόνο. Είναι τα τελευταία λόγια του γέροντα, ενώ το άρμα του υψώνεται κιόλα στον ουρανό. Οι ωκεανίδε Κλαίνε τώρα απαρηγόρητε γιατί χάθηκε και η τελευταία ελπίδα. Ο θρήνο του ενώνεται με τον θρήνο των ανθρώπων, που λυπούνται βαθιά για την τύχη του ευεργέτη του. Δεν κλαίνε για σένα μόνο οι Έλληνε προμηθέα. Όλοι οι άνθρωποι τη γη πονούν μαζί σου. Ο θρήνο του ακούγεται από τη δύση του ήλιου ω την Ασία. Κλαίνε οι ατρώμητε αμαζόνε τη κολχίδα, οι λαοί τη σκυθεία και των μύδων, οι άγριοι πολεμιστέ, χτυπώντα τα μητερά του κοντάρια. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πως το καλό που τους έκανες θα σου τόσο ακριβά. Ακόμα και η φύση θρυνεί και συμπάσχει μαζί σου. Στενάζουν τα βάθη της θάλασσας, τα σπλάχνα της γης, οι πηγές των νερών, τα ποτάμια. Ως τώρα, ο κόσμος μόνο ένα θεοτιτάνα να ήξερε αιώνια καταδικασμένο. Τον αδελφό σου τον Άτλντα που κρατάει στου σώμα του τον ουράνιο θόλο. Τα μάτια του Προμηθέα βουρκώνουν. Σκέφτεται με θλίψη τον αδελφό του που δεν μπόρεσε να τον σώσει από την καταδίκη. Είχε προσπαθήσει τότε στον πόλεμο των θεών του Ολύμπου με τους Τιτάνες να τον πείσει να έρθει μαζί του και να πολεμήσει στο πλευρό του Δία. Αλλά εκείνο δεν τον άκουσε. Πίκρα πλημμύριζε την καρδιά του Προμηθέα και εκείνο τι κατάλαβε που πολέμησε με τον Δία, που τον βοήθησε να γίνει κυρίαρχο του κόσμου. Οι τύρανοι δεν κάνουν διάκριση σε εχθρού και φίλου. Η εξουσία είναι μέθη, σκέφτεται ο Τιτάνας. Ποιος μπορούσε να φανταστεί ότι ο παλιός του σύντροφος θα τον κάρφωνε κάποτε σε αυτό το βράχο. Ο νους του τρέχει πάλι στην εποχή που ήταν φίλοι με τον Δία και πολεμούσαν μαζί ενάντια στην άδικη εξουσία του Κρόνου. Μετά όμως ο Δίας άλλαξε. Όταν έγινε και αυτός άρχοντας του κόσμου, άρχισε να μοιράζει προνόμια στους θεούς και να άδικε τους ανθρώπους. Τον ενόχλησε ακόμη και η γνώση που του έδωσε ο Προμηθέας. Τη φοβόταν γιατί η γνώση είναι δύναμη και εκείνο τους ήθελε άβουλους να υπακούν τυφλά στις προσταγές του. Πώς θα μπορούσε ο Προμηθέας να μείνει φίλος του να μην εναντιωθεί σε αυτή την αδικία. Ένας τρομακτικός ήχος, ένα σπαρακτικό μούγκρισμα αγελάδας διακόπτει απότομα τις σκέψεις του. Οι ωκεανίδες σταματούν το θρήνο τους και βλέπουν άφωνες το αλόκοτο πλάσμα που πλησιάζει. Μια λευκή αγελάδα γεμάτη πληγέ και αίματα που τρέχει για να σωθεί από τα φαρμακερά τσιμπήματα μιας τεράστιας αλογόμυγας είναι η Ιώ, η άλλοτε πεντάμορφη έρια της Ήρας, στο Άργος, η κόρη του Θεόποταμου ήναχο. Η ομορφιά της τράβηξε την προσοχή του Δία, που είχε αδυναμία στις ωραίες κοπέλες. Ερωτευόταν συχνά θεές και θνητές, μα για να μην δίνει στόχο, συνήθιζε να μεταμορφώνεται, ώστε να μπορεί να τις πλησιάζει ενόκλητος. Αυτή τη φορά μεταμορφώθηκε σε σύννεφο και ακολουθούσε παντού την όμορφη έρια. Η Ήρα Υποψιάστηκε αυτό το περίεργο σύννεφο που ακολουθούσε συνεχώ την ιό και έτρεξε να δει τι συμβαίνει. Μόλι την ιδιοδία να έρχεται, για να τη αποσπάσει την προσοχή, πήρε την πραγματική του μορφή. Και για να προστατέψει την ιό, τη μεταμόρφωσε σε λευκή αγελάδα. Προσποιήθηκε ότι έκανε τον πρωινό του περίπατο και πήρε ένα ανέμελο ύφο. Καλημέρα, Βασίλισσά μου, τι ωραία έκπληξη. Ήρθε να μου κάνει παρέα. Τι ωραία γελάδα, φώναξε. Αντί για άλλη απάντηση, η Ήρα που δεν ήταν καθόλου χαζή και ήξερε πολύ καλά τα τεχνάσματα του άντρα τη. Λοιπόν, από αυτή τη στιγμή είναι δική μου. Και έβαλε τον Άργο ένα γίγαντα με 100 μάτια να τη φυλάει προστατεύοντά τον. Δε σε κρυφά αυτό το ζώο σε μια ήλιά στην Εμαία. Ο Δία έστειλε τότε τον Ερμή να την κλέψει. Ο Ερμή αναλάβανε συχνά τέτοιε αποστολέ, γι' αυτό και οι κλέφτε τον είχαν για του. Αλλά αυτή τη φορά ήταν δύσκολο. Πώ να έκλεβε την ιό χωρί να τον πάρει είδηση κάποιο από τα εκατό μάτια του Άργου. Μην βρίσκοντας άλλη λύση, τον αποκοίμησε παίζοντα τον αυλό του, τον χτύπησε με μια κοτρόνα και του έκοψε το κεφάλι. Έξαλλη από το θυμό Ήρα, αφού έβαλε τα μάτια του Άργου στην ουρά του παγωνιού για να θυμάται τη δολοφονία του και να μην ξεχνάει την οργή τη, έστειλε μια αλογόμηγα να τσιμπάει τη μεταμορφωμένη ιό και να την καταδιώκει παντού. Μέρα και νύχτα έτρεχε ιό, χωρί όμω να μπορεί να αποφύγει τα τσιμπήματα τη φαρμακερή μύγα. Πήγε στη Δοδόνη, μετά έφτασε ω το Πέλαγο, που από το όνομά τη ονομάστηκε Ιόνιο, και από εκεί πήγε προ τα βόρεια, στο όρο Έμο, έκανε το γύρο τη Μαύρη Θάλασσα και περνώντα τον Βόσπορο, που γι' αυτό πήρε το όνομά του από το πέρασμά τη, έφτασε τελικά στον Κάφκασο. Ματωμένη και εξατλημένη, κάτω από τον βράχο, όπου είναι δεμένο ο Προμηθέα, Φωνάζει τώρα με όλη τη δύναμη που τη είχε απομείνει. Δία, γιατί με αφήνει να τυράνει με άδικα. Ρίξε τον κεραυνό σου, κάψε με. Άνοιξε τη γη να με καταπιεί, να γλιτώσω από αυτό το μαρτύριο. Γεμάτη συμπόνια, ακούγεται η φωνή του προμηθέα. Ιώ, κόρη του ίνακου, που πάνω σου ξέσπασε άδικα η οργή τη Σύρα. Ποιο είσαι εσύ, ρωτάει η έκπληκτη Ιώ. Πώ ξέρει το όνομά μου και την κατάρα που με κυνηγάει. Με που έφερε τη φωτιά στη γη. Ο Προμηθέας, ο μεγάλος ευεργέτης των ανθρώπων και τι σφάλμα πληρώνει καρφωμένο σε αυτόν τον βράχο. Το δώρο που έκανα στο ανθρώπινο γένος. Δεν είμαι η μόνη που υποφέρω άδικα, σκέφτεται τώρα η Ιώ, αλλά η σκέψη αυτή, αντί να την παρηγορήσει, μεγαλώνει την απελπισία της. Αν είναι άδικη η θεή, ποιος θα μπορέσει να τη βοηθήσει. Έχει κουραστεί από τον πόνο, είναι απελπισμένη. Κοιτάζει τα μαύρα νερά της θάλασσας κάτω από τον κρεμό και νιώθει την επιθυμία να πέσει από εκεί να δώσει τέλος στη μαρτυρική της ζωή. Ωστόσο, με μια τελευταία σπίθα ελπίδας, στρέφεται στον Προμηθέα και τον ρωτάει. «Προμηθέα, μεγάλε μάτι, πες μου, θα τελειώσουν ποτέ τα βασανά μου ή να πέσω τώρα από τον βράχο για να γλιτώσω. Θέλω να μου πεις την αλήθεια. Μη θελήσει από ήκτο να με παρηγορήσεις με ψεύτικα λόγια. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από τις μάτες ελπίδες. Δεν θα σου κρύψω τίποτα, Ιώ, γιατί πιστεύω κι εγώ ότι είναι καλό να ξέρει κανεί την αλήθεια, όσο σκληρή κι αν είναι. Θα περάσει ακόμα πολλά, αλλά κάποτε θα λυτρωθεί από τη μάστιγα που σε βασανίζει. Θα σου πω κάτι που θα σου φανεί παράξενο. Από σένα περιμένω κι εγώ να λυτρωθώ από τα δεσμά μου. Ιώ τον κοιτάζει με απορία. Τι βοήθεια μπορεί να προσφέρει αυτή στον προμηθέα στην κατάστασή τη, από μένα, πώ μπορώ εγώ να σε βοηθήσω. Ένα δικό σου απόγονο θα με σώσει. Η ιό μένει άναυδη. Δεν πιστεύει στα αυτιά τη. Ύστερα από το κακό που τη βρήκε, είχε πάψει να σκέφτεται σαν άνθρωπο. Ούτε καν να ονειρευτεί δεν μπορούσε ότι θα έπαιρνε πάλι την ανθρώπινη μορφή τη. Ευχόταν μόνο να σταματούσε για λίγο ο πόνο που τη κέντριζε τα πλευρά. Άκουσα καλά τα λόγια σου. Ή μήπω ήταν πάλι μια παρέστηση τη τρέλα που μου θολώνει κάθε τόσο το μυαλό. Ή πε δικό μου απόγονο. Θα κάνω εγώ παιδιά, Δηλαδή, θα ξαναβρω την ανθρώπινη μορφή μου. Πού, πότε, πε μου, σε παρακαλώ. Στην Αίγυπτο, στο Δέλτα του Νείλου. Εκεί είναι η μοίρα σου και η μοίρα των παιδιών σου. Εκεί ο Δία θα σου δώσει πάλι τη γυναικεία σου μορφή με ένα άγγιγμα του χεριού του. Και από αυτή την επαφή θα γεννηθεί ο γιο σου, ο έπαφο, που θα γίνει ο πρώτο βασιλιά τη Αιγύπτου. Από τη δική του γενιά θα βγει κάποτε ένα μεγάλο ήρωα, ο Ηρακλή. Αυτό θα σπάσει τα δεσμά μου αλλά θα περιμένω αιώνε τη γέννησή του. Χαρά και ελπίδα κατακλείζουν τώρα τη βασανισμένη ιό. Τα λόγια του Τιτάνα, όσο απίστευτα και αν τη φαίνονταν μέσα στην ατελείωτη ταλαιπώρια τη, τη δίνουν μεγάλη δύναμη, διώχνουν την απελπισία από την ψυχή τη. Έχει όμω ακόμη πολύ δρόμο μπροστά σου, συνεχίζει ο προμηθεία. Θα βρει στο δρόμο σου τέρατα και παγίδε. Φυλάξω από τι γοργόνες τι τρει φτερωτέ αδελφέ που έχουν φίδια για μαλλιά και που κανείς δεν μπορεί να τις αντικρίσει χωρίς να πεθάνει. Φύγε μακριά από τους γρίπες, τα τέρατα που έχουν σώμα λιονταριού με κεφάλι αιτήσιου και κρύψου από τους καβαλάριδες αριμαστούς, τους μονόφθαλους πολεμιστές που κατοικούν γύρω από το ποτάμι του Πλούτονα, το πέρασμα στον κάτω κόσμο. Αφού περάσεις από εκεί θα φτάσεις σε τόπο μακρινό, στις πηγές του ήλιου, στον ποταμό Αιθίωπα. Ακολούθησε τις όχθες του μέχρι να βρεις τον ήλιο που θα σε φέρει στην Αίγυπτο. Εκεί θα τελειώσει η περιπλάνησή σου. Η Ιω ακούει με μεγάλη προσοχή τα λόγια του προμηθέα. Εύχεται να μην τα σβήσει από τη μνήμη τη ο πόνο που τη θολώνει το μυαλό. Νιώθει ξανά στα πλευρά τη το κεντρί τη μύγα. Τινάζεται και φεύγει σαν αστραπή, τρέχοντα ξέφρενα πάνω στα κοφτερά βράχη. Ο Κάφκασο βουίζει ολόκληρο από τα μουγκριτά τη. Οι ωκεανίδε είναι ταραγμένε. Ο πόνο τη Ιού, το άδικο μαρτύριό τη, τη έχει συγκλονίσει. Είναι άσχημο, λένε, να μπλέκουν οι αδύναμοι με του δυνατούς. Μακάρι να μην μα ποτέ κάποιο Θεό, γιατί δεν μπορεί να ξεφύγει ούτε από την αγάπη του, ούτε από την οργή του. Και ο Προμηθέας είναι λυπημένο. Η ψυχή του επαναστατεί όταν βλέπει αθώου να βασανίζονται μόνο και μόνο επειδή είναι ανίσχυροι να προστατέψουν τον εαυτό του. Ένα νέο κύμα οργή για τον Δία τον πλημμυρίζει.